Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον συνάδελφο τον κύριο Κιλτίδη, αν δεν ήξερα την ιστορία του, θα έλεγα ότι μπήκε στο Κοινοβούλιο το 2009 και απολογείται και κάνει σκληρή κριτική, όπως ένας νεοεκλεγής βουλευτής, νεοεκλεγήσα είμαι, και απολογούμε για λάθη και παραλήψεις και κακό κείμενα 30 χρόνων. Κύριε Κιλτίδη, ήσασταν στην κυβέρνηση, παίρνατε αποφάσεις, είχατε τη δυνατότητα και είχατε τη δυνατότητα σαν κυβέρνηση να διορθώσετε καταστάσεις και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι παραδόθηκε το 2009. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε στη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια ένα σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά τον πολύπαθο χώρο των κέντρων της κοινωνικής φροντίδας και τις αναδιορθρώσεις του ΕΣΥ και τις διατάξεις που αφορούν την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας που λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια και όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρόσφερε πολλά στο χώρο της υγείας στον τόπο μας, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Θεωρώ όμως ιδιαίτερα σημαντικές και τις διατάξεις που αναφέρονται στο νομοσχέδιο για τα κέντρα αποκατάστασης και με αυτά θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου. Γιατί είναι γνωστό ότι η νοσηλεία ενός ατόμου δεν σταματά πάντοτε με την ολοκλήρωση της νοσοκομιακής περίθαλψης. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σωστή φροντίδα τους βοηθά να επανακτήσουν τις ικανότητές τους και να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο φυσικό, οικογενειακό, αλλά και το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Στη διαδικασία αυτή όμως οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο η πολιτεία με τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα θέμα που μεμονωμένα το κάθε άτομο είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει και το κόστος και αυτή τη διαδικασία. Και ξέρουμε ότι η επανένταξη ενός ασθενή που θέλει κέντρο αποκατάστασης δεν είναι καθόλου μια απλή υπόθεση. Στην Ελλάδα, παρότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως ανέφερα, λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε επαρκείς δομές μετανοσοκομιακής φροντίδας. Κυρίως δεν μπορέσαμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο στάδια της νοσηλείας του ατόμου. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει και κατά την άποψή μου με ικανοποιητικό τρόπο η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Γίνεται συγχώνευση των κέντρων αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης, το κέντρο εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιχειρεί δύο κατευθύνσεις να καλύψει. Η πρώτη είναι η ολοκληρωμένη παροχή ιατρικών φροντίδων με την οριζόντια διασύνδεση αυτών των μονάδων και των αρμόδιων φορέων. Και η δεύτερη, η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα από οικονομίες κλίμακας που προσπαθεί να επιτύχει. Σημαντικό ρόλο εδώ θα παίξει η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής, που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει όμως να συζητήσουμε κάποια σημεία που είναι αδιευκρίνιστα για μένα. Είναι στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, προβλέπεται ότι ο οργανισμός των ασύστατων μονάδων κοινωνικής φροντίδας θα καθορίζει μεταξύ άλλων και την κατανομή των πόρων μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής. Σε περίπτωση που με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, μετά από την αύξηση εσόδων με τις συμβάσεις που θα γίνουν με τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη μείωση του λειτουργικού κόστους, αν δεν καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες χρηματοδότησης, θα υπάρχει πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες? Δεύτερον, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου γίνεται σαφής η σημασία του οργανισμού στη λειτουργία των μονάδων υγείας. Είναι σημαντικό να καταρτιστούν άμεσα για να μπορέσουμε να έχουμε και άμεσα αποτελέσματα. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 δίνεται η προθεσμία μέσα σε 2 μήνες τα διοικητικά συμβούλια των μονάδων κοινωνικής φροντίδας να τις καταρτήσουν.
Αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει αυτό, η πρότασή μου είναι να καταρτίζεται από το Υπουργείο Υγείας και να μην πάμε από παράταση σε παράταση. Το έχουμε βιώσει σε άλλες περιπτώσεις και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται προσδοκίες ότι θα υλοποιηθούν κάποια πράγματα, πολύ σημαντικά σε χώρους κοινωνικούς, και δει τώρα υγείας που είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αυτό να μην υλοποιείται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το άρθρο 30 από ειδικούς του χώρου, οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι γιατρός και προφανώς ξέρουν γιατί μιλάνε, για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς για να διατηρήσουν ειδικό ιδιωτικό γιατρείο εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου που υπηρετούν τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Και έχει επισημανθεί και από την ΟΚΕ και από τους συναδέλφους ότι άλλος είναι ο ρόλος των πανεπιστημιακών γιατρών. Είναι η μετάδοση της γνώσης και είναι η εξέλιξη της έρευνας. Θα τα καταφέρουν λοιπόν όλα αυτά? Υπόθηκε και η εξής φράση. Μα γίνεται ήδη. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να το νομιμοποιήσουμε κιόλας? Πάω σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, τη θέσπιση του εισοδηματικού κριτηρίου το 55.000 ευρώ όσον αφορά την παροχή του πολυτεχνικού επιδόματος στους πολύτεχνες οικογένειες που δίνεται εδώ και χρόνια. Πρώτα απ' όλα, πιέσαμε να μην υπάρξει. Πρέπει να διευκρινίσουμε όμως, εφόσον έχει τεθεί, αν είναι καθαρό ή ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα. Γιατί πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί πιστεύω ότι θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο η μερίδα των πολύτεχνων οικογενειών, αν αυτό είναι ακαθάριστο. Είμαι από πολύτεχνη οικογένεια και πιστεύω ακράδαντα ότι οι πολύτεχνοι γονείς δεν φέρνουν τα παιδιά στην κοινωνία για τα επιδόματα. Τα φέρνουν γιατί τα αγαπούν και γιατί θέλουν να κάνουν παιδιά. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία και δις αυτές τις οικογένειες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ τη συμβολή τους σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται δημογραφικό. Και το βιώνουμε όλο και πιο έντονα. Και πολλές φορές εδώ μιλάμε για το ασφαλιστικό, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και πώς θα γίνει σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, αν δεν τις στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες, αυτό θα γίνει οξύτατο. Το άρθρο 15 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το προσωπικό των μονάδων της κοινωνικής φροντίδας. Η λειτουργία απαιτεί, αυτές οι ομάδες θα είναι διευρυμένες, θα περιλαμβάνουν γιατρούς φυσικής ιατρικής, αποκατάστασης, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, δεν θα αργήσω. Αν μετά την κατανομή αυτού του προσωπικού διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτονται με επάρκεια, θα υπάρξει κάλυψη των θέσεων με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού? Εδώ υπάρχει δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και έχουμε σοβαρές ελλείψεις και την έχω αναφέρει επανειλημμένα. Δεν υπάρχει ακτινολόγος στα πολυατρία του ΙΚΑ της Κατερίνης για 3,5 χρόνια. Φανταστείτε να μην υπάρχει και κάλυψη από τον προϋπολογισμό γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση για 3,5 χρόνια. Ας συναφθεί μια σύμβαση εξωτερική με ένα γιατρό, πιστέψτε με ότι το κόστος θα είναι πολύ λιγότερο από αυτό που διατίθεται τώρα και η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων θα είναι πολύ μικρότερη. Κλείνοντας όμως, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν και πολύ θετικές αλλαγές που συνοδεύουν το παρόν νομοσχέδιο. Είναι η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Παροχών για να μάθουμε σε αυτή τη χώρα πόσοι πραγματικά τελικά δικαιούνται αυτά τα επιδόματα και πόσοι τα έχουν λάβει τόσα χρόνια παράνομα με βάση το άρθρο 18. Δεύτερον, την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου για να απαλληφθούν τα φαινόμενα διαφθοράς και να δούμε πλέον αυτές οι προμήθειες, αυτή η τιμολόγηση, αυτή η κοστολόγηση, πώς γίνονταν τόσα χρόνια και επιβάρυναν τον ελληνικό λαό με εκατομμύρια ευρώ. Με βάση το άρθρο 25 θα πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να λειτουργήσει και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να ολοκληρωθεί, γιατί έχει αποδώσει και δεν μπορούμε κανένας να το παραβλέψουμε. Και τρίτον, την επέκταση της μηνιαίας αποζημίωσης της τρίτης ζώνης για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, πέρα από την καλή λειτουργία των μονάδων αποκατάστασης που όλοι τη θέλουμε και όλοι θα τη στηρίξουμε, υπάρχει και το θέμα στις περιπτώσεις που δεν έχουμε μονάδες αποκατάστασης.
Και εκεί το κενό είναι τεράστιο. Στην Πιέρια γίνεται μια σημαντική προσπάθεια από όλους τους φορείς για να δημιουργηθεί ένα κέντρο αποκατάστασης στο Αιγίνιο. Σε αυτή την αίθουσα έχει υποθεί ότι αυτό θα γίνει. Ωραία. Πότε, ποιο το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ενταχθεί και πόσο χρόνο θα απαιτηθεί, ποιος είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη δημιουργία αυτού του κέντρου, που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί η ολοκλήρωση του νοσοκομείου της Κατερίνης πήρε 20 χρόνια. Αν 20 χρόνια πάρει και το κέντρο αποκατάστασης, λυπάμαι, είναι μια εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα. Ευχαριστώ.